9.30 το πρωί σε μία από τις στάσεις του ΟΑΣ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη από τις διαδοχικές στάσεις εργασίας των εργαζομένων του οργανισμού που έχουν ανακοινωθεί έχει ολοκληρωθεί πριν από μισή ώρα. Ενώ το επιβατικό κοινό ορισμένων γραμμών περιμένει να περάσουν τα πρώτα δρομολόγια για να επιβιβαστούν. Ακόμη όμως και όταν περνούν είναι τόσος ο κόσμος που ορισμένοι δεν τα καταφέρνουν. Βλέπετε να έχει έρθει το 10, βλέπετε εκεί. Το πανόραμα ήρθε. Το 10 πού είναι, μία ώρα. Πού είναι, από πού θα έρθει. Δεν μπορέσατε να ανεβείτε πάνω. Μπορούσαμε γεμάτο, πού να ανέβουμε. Από πάνω, να κάτσουμε. Από τις 9 είμαι εδώ. Δεν το ξέρετε για τη στάση εργασίας. Το ξέρω, γι' αυτό ήρθα στις 9, μπας και 9 και 20. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι Θεσσαλονικοί κινούνται με αστικά λεωφορεία και τις επόμενες ημέρες, αφού οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων του Ιουνίου θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Η επόμενη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας από τις 9 έως τη λήξη της βάρδιας, την Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και την Πέμπτη από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε απείρουτοι. Οι εργαζόμενες αστικές συγκοινωνίες φωνάζουν και λένε κανένας εργαζόμενος στην Ελλάδα χωρίς μισθό. Είναι αδιανόητο αυτό και οι ευθύνες είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη της πολιτείας. Είναι αδιανόητο για μας ένας οργανισμός αστικής συγκοινωνίας, το μοναδικό μέσο μεταφοράς στην πόλη μας, να μην το στηρίζουν οι κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τον οργανισμό ξεπερνούν τα 127 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών, Παιδείας και Εργασίας. Δεν είχε αυτά τα λεφτά, δεν θα υπήρχε πρόβλημα λειτουργίας του οργανισμού και δεν είναι δυσλειτουργία, είναι το ότι αδυνατούμε να πληρώσουμε. Οι 2.300 εργαζόμενοι του οργανισμού σε νέα γενική του συνέλευση την Παρασκευή θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, που μπορεί να περιλαμβάνει απροειδοποιητές στάσεις εργασίας 24 ώρες ή 48 ώρες απεργίες.